Μία συνέντευξη με μία από τα ίδια από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Ο κύριος Στατούλης, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και με φανερό το άγχος για την επόμενη μέρα, βρέθηκε σήμερα μεταξύ Φόρουμ και Κόμματος. Εδώ για να κάνουμε το αμέσως επόμενο βήμα. Η Νέα Πελοπόννησος θα μετατραπεί σε ένα πολιτικό φόρο, προκειμένου να δει το μέλλον της χώρας και να δει και το δικό της μέλλον. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε στην Τρίπολη, μίλησε για Φόρουμ. Στην συνέχεια, σε ερώτηση δημοσιογράφου, σημείωσε πως αυτό δεν είναι κόμμα και κατά την προσφυλή του τακτική άφησε να ερωτούνται πολλά. Δεν μίλησα εγώ για πολιτικό κόμμα. Επειδή όμως νομίζω ότι η σύγχυση παρατηρήθηκε πλέον και διατυπώθηκε και δημόσια, θέλω να πω ότι εγώ μίλησα για πολιτικό Φόρουμ. Βέβαια, το μόνο νέο που υπάρχει από την σημερινή συνέντευξη του απερχόμενου Περιφερειάρχη ήταν μία από τις αναφορές που έκανε λόγο για νίκη τους στις εκλογές. Νομίζω ότι κερδίσαμε. Μέσα σε όλα αυτά και με πολλά υπονοούμενα περί νομιμότητας και άλλων, ο κύριος Στατούλης εξαπέλυσε για μία ακόμη φορά δρυμία επίθεση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλο, όπως και σε μία σειρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που έρχονται πλέον ως λαφυραγωγείς στην Πελοπόννησο για να δημιουργήσουν προβλήματα στην πορεία της περιφέρειας. Προβλέπω δύσκολες ημέρες για όλους αυτούς. Ενός τέος πρωθυπουργού, ο οποίος δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα για την Πελοπόννησο, ο οποίος στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο χρησιμοποίησε το δικό μας έργο ως δικό του έργο. Πάλεψαν απέναντι σε ένα τέος πρωθυπουργό που από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν στους δρόμους. Ένα τέος πρωθυπουργό που θεωρούσε και θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κουμάντο στην Πελοπόννησο, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στην Πελοπόννησο. Ένα τέος πρωθυπουργό που δεν σεβάστηκε κανέναν απολύτως από τους λόγους της υπεράσπισης του τέος θεσμικού του ρόλου. Από έναν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τόσο καιρό δεν είχε επισκεφθεί καθόλου την Πελοπόννησο, ήρθε να εγκαταστήσει τον υποψήφιο Περιφερειάρχη πάνω στις λάσπες και στις καταστροφές της Κορινθίας. Δεν το έχει διανοηθεί μέχρι τώρα κανένας αρχηγός κόμματος. Ήρθε λοιπόν πόσες φορές για να κάνει κονσομασιόν τον αδύναμο υποψήφιο, ο οποίος δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει πουθενά. Με τα υπονοούμενα να πέφτουν βροχή και με τις προσβλητικές αυτές αναφορές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά, στην συνέχεια ο κύριος Στατούλης έβαλε και κατά του Παναγιώτη Νίκα. Δεν δίστασε ποτέ να υβρίζει και εμένα και τους συνεργάτες μου. Με τρόπο εξαιρετικά ανίκιο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να επανέλθουμε στην κανονικότητα είναι να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.